Αδελφοί μου, με τη χάρη του Θεού μας και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και του Αγίου Σπυρίδωνος, του οποίου τη μνήμη έχουμε, εορτάζομαι, θα συνεχίσουμε το κήρυγμά μας όσον αφορά την μετά από τον φόνον του Άβε περίοδο, δηλαδή μετά που ο Κάιν εφώνευσε τον αδερφό του, τι απέγινε. Αναφέρθημε στο θέμα ότι δεν είναι δύνατο πλέον ο Κάιν ούτε να σταματήσει ούτε να ησυχάσει, διότι είχε δύο φοβερά πράγματα. Το πρώτο, ότι αναστέναζε συνεχώς, και το δεύτερο, ότι έτρεμε συνεχώς μετά από τον φόνο που έκανε εναντίον του αδερφού του. Ο Πανάγαθος Θεός τον κατηράστη τον ίδιον πλέον, και όταν ο Θεός αναλαμβάνει εκδίκηση αδικουμένου ανθρώπου, δηλαδή υπερασπίζεται αδικούμενων άνθρωπων, αλίμονων και τρεις αλίμονων εις εκείνον ο οποίος θα πέσει εις χείρας Θεού ζώντος. Δι' αυτό παρακολουθούμε τώρα τον Κάιν, ο οποίος δεν δίνεται πλέον να ζήσει ήσυχος. Η γη αρνείται να του δώσει τον καρπόν αυτής, οι κόποι του εξαφανίζονται και εκείνος είναι αναγκασμένος πλέον να αποχωριστεί από τον πατέρα του, τον Αδάμ και την Εύαν, και να φύγει μακριά για να κάνει ένα δικό του χωριό, μια δική του πόλη. Εις το μέρος εκείνο βέβαια ο Κάιν συνεχίζει και ζει με τον εφιάλτη και την τιμωρία την οποία έλαβε από την κατάραν του Θεού. Πέρασαν τώρα χρόνια πολλά. Ο Αδάμ έζησε πολλούς χρόνους και απέθανε εις ηλικία 930 ετών, δηλαδή σχεδόν 1000 έτη. Απέθανε ο Αδάμ, και εις βαθύ γύρας που απέθανε, εξιώθη βέβαια να δει και άλλα παιδιά και άλλες θυγατέρες. Δεν ήταν μόνο ο Κάιν και ο Άβε, αλλά γέννησε και άλλα παιδιά ο Αδάμ και η Εύα. Εντύπωση θα κάνει μεγάλη η ηλικία την οποία έζησε ο Αδάμ. Αλλά αδερφοί μου, η αμαρτία τότε μόλις ήρχισε και εισήρχε το λίγον κατολίγον στο ανθρώπινο γένος. Έχουμε την αρχή τούτου του κόσμου. Η αμαρτία εμφανίζεται και δίδει την παρουσία της, και τα πλοκάμια της ακόμη δεν έχουν πάρει έκταση όπως αυτή τη στιγμή την οποία ζούμε. Δεν είχε προκάμει ακόμη να διαφθείρει και να εξασθενήσει το ανθρώπινο σώμα. Βρίσκεται εις πλήρη υγεία ο άνθρωπος. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος αποθυμίσκει τόσο νωρίς? Διότι ακριβώς η αμαρτία γίνεται αιτία να του επιφέρει συντομότερον τον θάνατο. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία γίνεται αιτία να αποθυμίσκει ο άνθρωπος χωρίς να οριμάσει επάνω στην γη. Και τούτο το παρακολουθούμε εάν δούμε σήμερα αυτό το κακό, το μεγάλο το οποίο υπάρχει, που λέγεται ναρκωτικά. Θα δούμε τα νέα, τα παιδιά στο άνθρωπο της ηλικίας του να αποθυμίσκουν. Δεν αρρωστούν, δεν έχουν τίποτε. Αλλά η αμαρτία γίνεται αιτία να τους συντομεύσει των βίων τους επί της γης, και τα βλέπουμε να αποθυμίσκουν στο άνθρωπο της ηλικίας τους.
Και τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι ακριβώς όπως το σκουλίκι το οποίο ο σκόλιξ, ο οποίος εισέρχεται μέσα στο δέντρο, μέσα στο ξύλο και το τρώει σιγά σιγά, σιγά σιγά, και βλέπουμε ένα τεράστιο δέντρο το οποίο υπάρχει μπροστά μας, και όμως αυτό μέσα του υπάρχει ένα σκουλίκι το οποίο το τρώγει. Και το τρώγει, το τρώγει, το τρώγει, ως ότου να το ρίξει εκείνο το πανύψηλο δέντρο, και ως ότου πέσει. Παρακολουθούμε ότι εάν γεννήσει άλλα δέντρα, και αυτά πλέον θα είναι και αυτά με το σκουλίκι μέσα και θα τρόπονται. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος, ώσπου ήταν μόνος του, ήταν το δέντρο το πρώτο. Μετά γεννά, η αμαρτία μεταδίδεται. Και εφόσον μεταδίδεται η αμαρτία, και ο άλλος ο οποίος θα γεννηθεί θα έχει την επίδραση της αμαρτίας. Και η αμαρτία επιφέρει τις αρρώστιες. Οι αρρώστιες επιφέρουν τον θάνατο και συντομεύουν τη ζωή του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Αρρωστημένα δέντρα, αδυνατισμένα δέντρα, αρρωστημένοι άνθρωποι, αρρωστημένοι άνθρωποι, αρρωστημένα και τα αποτελέσματα ακριβώς της ζωής του, και σύντομος ο θάνατος. Αυτή είναι η ζωή μας, αδερφοί μου, και ώσπου ζούμε περισσότερα χρόνια, περισσότερη φθορά εισέρχεται στην ψυχή μας και στα επέκεινα έτη, δηλαδή στα μετέπειτα έτη, τα πλησιέστερα έτη. Θα δούμε ότι ο άνθρωπος δεν θα ζει περισσότερα χρόνια, αλλά πολύ λιγότερα. Θα συντομεύεται η ζωή του, θα συντομεύεται, για να φτάσουμε στο ψαλμό του Δαβίδ, ο οποίος λέγει ότι τα έτη του ανθρώπου 70, που είναι τα 930 που έζησε ο Αδάμ. Πού είναι τα 70 που ζει ο σημερινός άνθρωπος κατά των ψαλμών, κατά των ψαλμωδών? Και τα πλοίων μεταβίας, λέγει, 80, εάν βιάσεις τον εαυτό σου να φτάσεις στα 80, λέγει, από εκεί, λέγει, κόπος και πόνος. Δηλαδή, εάν παρακολουθήσουμε τώρα έναν γέροντον άνθρωπο, ο οποίος υπάρχει στη ζωή μας, παππούς ή γιαγιά, και τον έχουμε 80 ετών, 90 ετών, θα το βλέπεις ότι πλέον είναι ένα μαρτύριο η ζωή του. Δεν υπάρχει πλέον ως άνθρωπος, δεν ξέρει τι λέγει, δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει πως ενεργεί. Δηλαδή είναι ένα φυτό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ομοιάζει με ένα μικρό παιδάκι που γεννιέται μέσα στην κούνια και χρειάζεται την περιποίηση του εκείνο το μωρό. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και ο άνθρωπος μετά από τα 70. Εάν αξιωθεί και φτάσει. Εάν όμως δεν αξιωθεί, που δεν αξιωνόμεθα, τούτο είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αρρώστια δηλαδή φοβερή χτυπά όχι μόνο την ψυχή του ανθρώπου, αλλά χτυπά και το σώμα. Και είναι αυτό το οποίο έχουμε στην παράκληση της Παναγίας μας, το οποίο ο ψαλμωδός, όταν συνέταξε την παράκληση της Παναγίας μας, το είπε καθαρά: «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή». Είναι τα δύο αλληλένδετα. Η αμαρτία κατατρώγει την ψυχή, αλλά τον ίδιο χρόνο κατατρώγει και το σώμα. Και μια που ο θάνατος επέφερε το τρομερό αυτόν της αμαρτίας αποτέλεσμα και ήρθε για να κλείσει τη ζωή του ανθρώπου, η αμαρτία εξασθενεί τον οργανισμό, ολιγοστεύει τα χρόνια της αθλίας μας ζωής σε αυτόν τον κόσμο. Ξεκινώντας όμως από τον Αδάμ και καταβαίνοντας προς τα κάτω, θα έβρωμε ότι οι πρώτες γενναίες ζουν πολλά έτη. Οι μετέπειτα γενναίες φτάνουν και λιγοστεύουν τα χρόνια της ζωής τους, και φτάνουμε έως το σημείο που αγριεύει πλέον και η γη εναντίον του ανθρώπου. Και βλέπουμε τον άνθρωπο τότε ακόμη δεν είχε να αγριέψει η γη εναντίον του ανθρώπου. Τώρα όμως αγρίεψε και η γη και η φύση, τα πάντα. Ο αέρας είναι εναντίον του ανθρώπου, είναι μολυσμένος. Η γη σύεται, είναι και αυτή εναντίον του ανθρώπου. Οι τροφές τις οποίες τρώγουμε είναι και αυτές εναντίον του ανθρώπου. Βλέπετε, η αμαρτία έχει απλώσει τα πλοκάμια της, όπως η αράχνη των ιστών της, και κατεκάλυψε όλο τον κόσμο. Έχει σκεπάσει όλο τον κόσμο, όπως η ομίχλη σκεπάζει τα βουνά. Και τα μικρόβια τα οποία σήμερα αναπνέουμε δεν υπήρχαν στην πρώτη εποχή, όταν ήταν ο Αδάμ και η Εύα.
Εκτός όμως από τους λόγους αυτούς, οι άνθρωποι δεν ζουν τόσα πολλά χρόνια όπως τότε. Θα δούμε όμως γιατί ζούσαν τόσα χρόνια την τότε εποχή οι άνθρωποι και σήμερα δεν ζουν τόσα χρόνια. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος πολύ σοβαρός. Ο λόγος ο οποίος υπάρχει είναι ότι έπρεπε να γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς επλάστησαν. Έπρεπε να γνωρίζουν ποιος τους έπλασε. Έπρεπε να γνωρίζουν όλα όσα συνέβησαν. Τούτο όμως δεν επιτυχάνεται με τα σημερινά μέσα που υπάρχουν οι τυπογραφομηχανές. Υπάρχουν τα βιβλία, υπάρχουν τα γράμματα. Τότε ο κόσμος δεν είχε αυτά τα οποία έχουμε εμείς σήμερα. Οπότε έπρεπε οπωσδήποτε εκείνο το οποίο συνέβη στους πρώτους ανθρώπους να γνωστεί στις μετέπειτα γενναίες. Πώς τα γνωρίζετε? Με το να διηγείται ο ένας τον άλλο. Αλλά θα το διηγείται ο παππούς στο εγγονάκι και δεν θα σταματούσε. Θα το διηγείται και στο δισέγγονο και στο τρισέγγονο. Και βλέπετε ότι φτάνει 930 χρόνια ο Αδάμ να λέγει τα ίδια λόγια τα οποία έλεγε στο πρώτο του παιδί όταν γέννησε τον Κάιν και τον Άβελ. Και συνεχίζει τώρα να τα λέγει από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα, για να γνωρίζει ο άνθρωπος από πού επλάστη, ποιος τον έπλασε, πού ήτο. Πώς τα γνωρίζαμε αυτή τη στιγμή ότι ο Αδάμ επλάστη από τον Θεό και πώς επλάστη? Δεν υπήρχε γράμματα, δεν υπήρχε βιβλία, δεν υπήρχε τίποτε, ώστε εκείνο το οποίο κράτησε την γνώση την ειδική μας την οποία έχουμε εμείς σήμερα είναι η διαδοχή και η διήγηση στην οποία έκανα ο ένας με τον άλλο. Δι' αυτό ζούσαν τα χρόνια αυτά τα πολλά, για να γίνεται αυτό κατανοητόν και αλυσμόνητον μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν εκαθόντουσαν οι άνθρωποι του ότι οι πρώτοι άνθρωποι να διηγούνται τα σημερινά εγκλήματα. Ένα έγκλημα είχε γίνει. Μετά τα αυτά άρχισαν τα εγκλήματα τα μεγάλα. Μετά τα αυτά ήρχισε η αμαρτία να εισέρχεται στη ζωή του ανθρώπου. Και εκείνο το οποίο τους απασχολούσε ήταν να διηγούνται τα του Θεού. Να διηγούνται το τι συνέβηκε στη ζωή τους. Να διηγούνται πώς ο διάβολος εισήλθε και επλάνησε τον άνθρωπο. Μας έβγαλε από τον παράδεισο, έλεγε ο Αδάμ και η Εύα στα παιδιά του, στα εγγόνια του, στα δυσέγγονά του. Επί 930 χρόνια τους έλεγε τα ίδια λόγια, τα ίδια λόγια. Εκείνα άρχισαν να τα λέγουν στα άλλα τους παιδιά. Δεν ασχολούνται με τις τηλεοράσεις και με τα σημερινά γεγονότα και με τους χορούς και με τις διασκεδάσεις που έχει σήμερα ο άνθρωπος, που εξόκυλε τόσο μακριά από τον δρόμο του Θεού. Τότε δεν υπήρχαν. Υπήρχαν άλλα γεγονότα, άλλα συμβάντα, αλλά δεν υπήρχαν τα σημερινά, τα οποία ο άνθρωπος σήμερα απαξιεί καν να ανοίξει την Αγία Γραφή, να διαβάσει το τι γίνεται, το τι θα γίνει, το τι είτο ο άνθρωπος, σε πώς επλάστη ο άνθρωπος. Σήμερα δεν τον ενδιαφέρει. Έρχονται διάφοροι οι οποίοι τον αποπλανούν και του λέγουν δεν σε έπλασε ο Θεός, επλάστησε από ένα πίθηκο, επλάστησε από μια εξέλιξη, επλάστησε από κάτι τυχαίο, του λέγει ο άλλος. Και γίνονται όλα μέσα στον άνθρωπο των σημερινών, όλα μαζί γίνονται το βάρος της αμαρτίας, το οποίο του πλακώνει την ψυχή και δεν ξέρει ούτε την καταγωγή του, ούτε το μέλλον του, ούτε των σκοπών του που ζει στον τον κόσμο. Δεν γνωρίζει γιατί ζεις. Εάν τον ρωτήσει γιατί ζεις, να τρώγω και να πίνω και να διασκεδάζω, θα απαντήσει. Δεν θες να απαντήσει ότι ζω στον κόσμο τούτον για να κερδίσω τον άλλο. Αγωνίζομαι εδώ για να ζήσω στην αιώνιον ζωή. Δεν το ξέρει αυτό, δεν γνωρίζει τι θα είπε ο πνευματικός αγώνας και δι' αυτό ο σημερινός άνθρωπος έχει πλέον σκοτιστεί από την αμαρτία και δεν γνωρίζει τι του γίνεται. Ο Αδάμ λοιπόν ζει 930 χρόνια, ζει όμως και ένα άλλο παιδί το οποίο γέννησε ο Αδάμ. Μετά από τον Κάιν και τον Άβελ, ενώ ο Άβελ αποθνίσκει, ο Κάιν γεννά ένα άλλο παιδί το οποίο του δίδει το όνομα Σιθ. Ο Σιθ είναι ένα άλλο παιδί το οποίο μπορούμε να το φανταστούμε ως το τρίτο παιδί που γέννησε ο Αδάμ και ζει αυτό το παιδί του κατά την Αγία Γραφή, η οποία μας εξιστορεί τα πρώτα γεγονότα, ζει 920 χρόνια.
δεν ήταν απλά μικρά χρόνια ή ήταν εικονικά, ήταν πραγματικά 920 χρόνια. Σε άλλες περιπτώσεις η Αγία Γραφή ομιλεί με συμβολικούς αριθμούς. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είναι τούτο, είναι πραγματικότητα. Ζει 920 χρόνια ο Σιθ. Ένας από τους τρισεγγόνους του Σιθ. Τώρα ο Σιθ δημιουργεί οικογένεια και φτάνει στα τρισέγγωνα. Το τρισέγγωνο του Σιθ είναι ο Μαθουσάλας, ο οποίος Μαθουσάλας πόσα χρόνια έζησε νομίζετε? Έζησε 960 χρόνια, περισσότερα και από τον παππού του τον Αδάμ. 960 χρόνια επλησίασε, δηλαδή τα 1000 χρόνια, και έζησε επάνω στην γη. Ο Μαθουσάλας όμως υπήρξε εγγονός του, ένα όνομα το οποίο είναι γνωστό σε μας και έχει συνδεθεί με ένα γεγονός μεγάλο ιστορικό επάνω στην γη. Το όνομα τούτο είναι ο Νόε. Ήταν εγγονός του Μαθουσάλα. Δηλαδή ο γιος του Μαθουσάλα ήταν ο Λάμεχ και ο γιος του Λάμεχ ήταν ο Νόε. Ευσεβής άνθρωπος, θεοφοβούμενος, ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε επάνω στην γη, αλλά προσπαθούσε να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Νόε συνεδέθη πολύ με αυτό το γεγονός το μεγάλο, το οποίο είχε καλύψει πλέον ολόκληρον τον πλανήτη της γης και δεν υπήρξε ελπίς σωτηρίας ουδενός ανθρώπου, και φέρει το όνομα Κατακλυσμός. Ο Κατακλυσμός ήταν νερό το οποίο εκάλυψε όλη τη γη, αδερφοί μου, και δεν έζησε επάνω στην γη ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένα πτηνόν, ούτε ένα ζώο. Τα πάντα εξυφανίστησαν. Διατί όμως έγινε τούτο? Είναι η πλημμύρα του κακού η οποία είχε επικρατήσει στην τότε πρώτη εποχή. Το γεγονός τούτο ακριβώς το επεσήμαναν ο Κύριος μας εις τους λόγους του και είπεν ότι όταν θα έρθω και πάλι να κρίνω τον κόσμο, λέγει, το κακό, η πλημμύρα του κακού, η αμαρτία, λέγει, θα κατακαλύψει ολόκληρον τον κόσμο πάλι, και τόσο πολύ θα είναι το κακό ούτως ώστε δεν θα μπορέσει πλέον ο άνθρωπος να ζήσει περισσότερο, και η περισσότερα ζωή του πλέον θα είναι και η καταστροφή η οποία θα επέλθει, διότι θα είναι πλέον η κρίση του κόσμου. Σιγά σιγά επληθύνεται ο άνθρωπος, επληθύνεται ο κόσμος, έφτασαν τα εκατομμύρια επάνω στην γη και η αμαρτία είχε πληθυνθεί πάρα πολύ. Οι ιοί του Θεού πλέον ξεχωρίζουν και οι ιοί της αμαρτίας ξεχωρίζουν. Δύο ρεύματα. Από τον Γκάιν γεννώνται οι άνθρωποι οι οποίοι φέρουν το όνομα γίγαντες. Και οι ιοί του Θεού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται τον Θεό και δεν έμειναν δυστυχώς αμέτωχοι της αμαρτίας. Εμίγησαν μετά των θυγατέρων των γιγάντων και η αμαρτία επληθύνθη πολύ επάνω στην γη. Η διαφθορά μετέστρεψε την ευλογία του Θεού σε κατάραν και οργήν. Διότι όσο επληθύνονται οι άνθρωποι, τόσο επληθύνεται και η κακία των, τόσο επλημμύριζε και η αμαρτία επάνω στην γη, ούτως ώστε η ασέβεια και η ακολασία πλέον, η σαρκική αμαρτία, είχε πληθυνθεί πολύ. Όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή, στην οποία εξιστορούμε τα γεγονότα εκείνα. Τότε δεν υπήρχε άνθρωπος καθαρός από σαρκική αμαρτία. Και σήμερα αδερφοί μου, επί 34 χρόνια που με αξίωσε ο Θεός και εξομολογώ τα παιδιά του και έρχονται τα παιδιά του στο εξομολογητήρι και λέγουν τις αμαρτίες τους, δεν διαπιστώνεται διαφορετική ζωή από την τότε εποχή.
όπως τότε δεν υπήρχε κανένας καθαρός από σαρκική αμαρτία και σήμερα κατήντησε ο άνθρωπος στη σημερινή κοινωνία να μην είναι κανένας καθαρός από σαρκική αμαρτία ή μη μόνο ελάχιστες ψυχές οι οποίες αγωνίζονται να ζήσουν με το θέλημα του Θεού. Επληθύνθη δηλαδή τόσο πολύ η αμαρτία, η πλημμύρα του κακού και σήμερα, όπως επληθύνθηκε τότε και επί των καιρών του Νόε. Και πρέπει εκείνο το οποίο θα έχουμε εμείς, οι οποίοι εξιωθήκαμε και φτάσαμε τη μετάνοια μας, δηλαδή εξομολογηθήκαμε, τρέχουμε να σώσουμε την ψυχή μας, πρέπει να περιμένουμε ένα γεγονός, το τέλος του κόσμου πλέον. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να σώσει αυτό τον κόσμο, ή μη μόνο γεγονότα φοβερά τα οποία θα επακολουθήσουν εντός ολίγου χρονικού διαστήματος. Δεν υπάρχει πλέον άλλη μακροθυμία του Θεού. Όλα έχουν τελειώσει και εκείνο το οποίο πρέπει να περιμένουμε εμείς οι οποίοι αξιωθήκαμε να είμαστε κοντά στον Θεό, πρέπει να περιμένουμε φρικτά γεγονότα, τα οποία γεγονότα θα συντομεύσουν και το τέλος τούτου του κόσμου. Ο αμαρτωλός εύκολα παρασύρει και έναν άλλον συνάνθρωπό του δια να έχει σύντροφον στην αμαρτία, η πτώση των δύο γίνεται μεγαλύτερα γιατί ο ένας διαφθείρει τον άλλον και αυτό το μικρόβιο της αμαρτίας είναι εκείνο το οποίο ρίχνει τον άνθρωπο στην κόλαση. Και όπως μεταξύ δύο εναρέτων ανθρώπων, όταν βρεθούν δύο ενάρετοι άνθρωποι, ο ένας στηρίζει τον άλλο, έτσι και η αμαρτία όταν παρασύρει τον άνθρωπο, τότε ο ένας παρασύρει τον άλλον και το ρίχνει εις το κακό και εις τον αφανισμό. Η βοήθεια την οποία δίδει ο ένας εις τον άλλον συντελεί και αποβλέπει στο να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο στον δρόμο της κακίας των και να τελειοποιηθούν και να σταθεροποιηθούν πλέον στο κακό και όχι στο καλό, όπως απαράλλακτα γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται να ζήσουν κοντά στον Θεό, που ο ένας ενισχύει τον άλλον για να ακουστεί ο λόγος του Θεού, αδερφός υπαδερφού, βασταζόμενος ως πόλης οχυρά. Δηλαδή ο ένας όταν βοηθεί τον άλλον στο καλό, στερεώνεται ο άνθρωπος και ζει κοντά στον Θεό. Επλημμύρισε λοιπόν η αμαρτία εις την γη, εκάλυψε την γη και τότε η λεγόμενη Υιή του Θεού, η απόγονη δηλαδή του ευσεβούς και ναρέτου εκείνου Αδάμ, του Σιθ, οι οποίοι ήσαν χωρισμένοι εξ αρχής από το κατηραμένο εκείνο σπέρμα του Κάιν, ομολόγουν και λάτρευαν των αληθινών θεών και απετέλεσαν την ξεχωριστή κοινωνία, την κοινωνία των ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί του Θεού απέφευγαν κάθε σχέση και συνάφιαν προς τους διεφθαρμένους απογόνους του Κάιν, οι οποίοι ήσαν ξένοι προς τον Θεό και μισητοί προς Αυτόν. Αλίμονον όμως η αμαρτία δεν έμεινε ως εκεί, εκάλυψε σιγά σιγά, μπήκε μέσα στην κοινωνία αυτήν των Υιών του Θεού και των τέκνων των απογόνων του Σιθ και ήρχισαν να τους διαφθείρει, ήρθισε η αμαρτία να διαφθείρει και αυτούς. Το λοιπόν το κακό εξυπλώθη σε όλα τα μέρη και σε όλα σχεδόν ανεξαιρέτως τα ψυχάς και καθώς λέγει η Αγία Γραφή, ειδώντες οι Υιοί του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων ότι καλέ εσύ, έλαβον εαυτής γυναίκας από πασών ον εξελέξαντο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα να δείτε. Φανταστείτε τώρα τους Έλληνες στην Αμερική. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα πάρει μια καθολική, μια προτεστάντισσα ή μια Εβραία ή μια μαύρη. Του άρεσε, δεν την παίρνει. Δεν κάθεται να σκεφτεί και να πει μα εγώ είμαι Ορθόδοξος. Εγώ είμαι βαπτισμένος. Εγώ είμαι στον δρόμο του Θεού. Εγεννήθηκα, είμαι Έλληνας. Και εντός λίγου χρονικού διαστήματος τον βλέπει να δημιουργεί μια οικογένεια, η οποία η οικογένεια να είναι αναμειγμένη με άλλες θρησκείες, με άλλα ήθη, με άλλα έθνη. Φεύγουμε από εκεί να πάμε στην Ευρώπη. Φεύγει ο άνθρωπος από εδώ, φτάνει στην Ευρώπη, σε μια πόλη της Ευρώπης, η οποία και να είναι η Αγγλία λέγεται, Γερμανία λέγεται, Βέλγιο λέγεται, Γαλλία λέγεται. Εντός λίγου χρονικού διαστήματος τον βλέπει να παντρεύεται μια γυναίκα την οποία είδε και του άρεσε. Και αυτή η γυναίκα δεν τον ενδιαφέρει τι είναι, ποια θρησκεία είναι, αν είναι βαπτισμένη ή αβάπτιστη, αν πιστεύει ή αν δεν πιστεύει, φτάνει ότι του ήρεσε. Το ίδιο ανέπαθαν και τα παιδιά του Σιθ.
έβλεποντας γυναίκες εκείνες των απογόνων του Κάη, έβλεποντας γυναίκες δηλαδή τας μισητάς της αμαρτωλάς, δεν τον ενδιαφερθάνει ότι ήταν ωραία, την επαντρεύεται και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα ήταν η αμαρτία και οι πτώσεις του ανθρώπου. Ανακατεύονται τα πρόβατα με τα γίδια και το αποτέλεσμα άρρωστη με υγιείς, αμόλυντη και καθαρή με μεμορισμένους και με καθαρούς, και δια να ξαπλωθεί παντού το μόλισμα της αμαρτίας, δια να μολυθούν τα παιδιά του Θεού από αυτό το κακό, δηλαδή η μίξη η οποία γίνεται. Δια να σας πω και το άλλο, μην ξεχνάτε ότι και στην Αίγυπτο έχουμε δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι επαντρεύονται Τούρκισσες, και στην Τουρκία οι οποίοι επαντρεύονται Τουρκάλες. Γιατί? Διότι ακριβώς του άρεσε μία το πρόσωπο της την είδε, του άρεσε και δεν τον ενδιάφεραν αν ήταν πιστή ή άπιστη. Αυτό είναι το κακό το οποίο ακριβώς βασίλευε τότε επάνω στην εποχή εκείνη του Νόε, αλλά και τούτο το οποίο βασιλεύει και σήμερα στην εποχή την νέα, η οποία ακριβώς είναι ομοία με την εποχή του Νόε. Και έτσι ανακατεύονται οι άνθρωποι και έχουν τα στιγατέρας των ανθρώπων, δηλαδή τα κορίτσια των διεφθαρμένων απογόνων του Κάιν, και ενώ οι πατέρες τους εδόξαζαν και τους τον Θεόν και τους εδίδαξαν να πλησιάζουν, ούτε να πλησιάζουν καν την κοινωνία εκείνη, την διεφθαρμένη των απογόνων του Κάιν, αυτοί απειθούν και όχι μόνο πλησιάζουν αλλά και συγγενεύουν με την κοινωνία εκείνη, ανακατεύονται με έναν τρόπο στο οποίο τρόπος πλέον είναι η καταστροφή και η απώλεια, η οποία μετέδιδε η αμαρτία και εις ολόκληρα τα ιδιώματά της και τα ελαττώματα της χειροτέρας κοινωνίας της τότε εποχής. Ως εδώ όμως, αδερφοί μου, ήθελα να σταματήσουμε, διότι μας έκοψε και ο καιρός, ο οποίος είναι δύσκολος. Θα διαβάσουμε και μια ευχή για τα παιδιά τα πονεμένα, για όλους μας, να διαβάσουμε μια ευχή και να φύγουμε γρήγορα, μην συμβεί τίποτε μέσα στις ώρες που έρχονται, διότι είναι χιονόπτωση μεγάλη. Να φτάσουμε στα σπίτια μας και αύριο με τη βοήθεια του Θεού την ερχομένη Τετάρτη να συνεχίσουμε, να δούμε μετά από την κατάσταση αυτήν την πλημμύρα του κακού τι απέγινε, τι είπε ο Θεός, τι απεφάσισε ο Θεός και ποια γεγονότα επικολούθησαν επάνω στην γη, για να φτάσουμε και στα σημέρα στα σερικά μας. Oh,
God.